Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και επέστρεψα. Επέστρεψα μετά από λίγο καιρό απουσίας με κάτι πολύ απλό, πολύ γρήγορο και πολύ εύκολο. Μία ζακέτα με μοτίφ. Θεώρησα ότι είναι ένα σχέδιο ακόμα και για αρχάριες. Ένα μοτίφ που θα σας δείξω πώς γίνεται, το ενώνουμε και έχουμε μία σούπερ καθημερινή, ευκολοφόρετη ζακέτα. Ήθελα να κάνω μια ζακέτα με μοτίφ, ένα μεγάλα μοτίφ και να είναι και αφράτη. Όσο πιο μικρά τα μοτίφ, τόσο πιο πολύ οι ενώσεις που δημιουργούμε το κάνουν πιο σκληρό, πιο στα κάτω το ρούχο. Εγώ ήθελα μια αφράτη ζακέτα να είναι μπόλικη επάνω μου, οπότε επέλεξα να κάνω μεγαλύτερα μοτίφ και μάλιστα με μεγάλο βελονάκι. Κλασικά, το έχετε καταλάβει, όπως πλέκω εγώ, με μεγάλο βελονάκι. Επέλεξα λοιπόν ένα μοτίφ το οποίο μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο για περισσότερα μεγέθη ή σαφέστατα με μικρότερο βελονάκι. Αυτό το συγκεκριμένο μοτίφ που έκανα εγώ θα βγει μικρότερο. Ήθελα το κάθε τετράγωνό μου να είναι γύρω στα από 22 μέχρι 25 εκατοστά. Για ποιο λόγο το ήθελα αυτό? Γιατί η μασχάλη που αφήνουμε το κενό στα ρούχα μας πάντα είναι από 20 μέχρι 25 εκατοστά. Το κενό που αφήνουμε πίσω στο σβέρκο μας είναι από 20 μέχρι 25 εκατοστά. Οπότε ένα μοτίφ, η πλευρά του ενός μοτίφ μου κάνει για όλα αυτά που λέμε, και για κενό στη μασχάλη και για κενό στο σβέρκο. Θα σας εξηγήσω αμέσως με αυτά που έχω κάνει. Υποτίθεται ότι αυτά είναι τα τετράγωνα μοτίφ. Έκανα λοιπόν 23 τεμάχια και θα σας εξηγήσω γιατί είναι 23 τα τεμάχια. Αυτή είναι η πλάτη μας. Έχω κάνει 3 σειρές επί 3 μοτίφ την κάθε σειρά. Το οποίο σημαίνει ότι 22 εκατοστά που είναι το κάθε μοτίφ μου είναι 20, 40, 60, 62, 64, 66 εκατοστά είναι το φάρδος της μπλούζας μου και 66 είναι το μήκος. Θέλουμε να κάνουμε το μπροστινό μας. Το ένα πλαϊνό. Το δεύτερο πλαϊνό. Τρία, όπως είναι στην πλάτη μας. Το κενό που αφήνω για το σβέρκο μου είναι τα 22 εκατοστά που είναι το μοτίφ, δηλαδή αφήνω μία σειρά κενή. Και πάμε για το μανίκι. Το μανίκι μου είναι από 4 μοτίφ. Το κάθε ένα. Αυτά μας κάνουν 23 τεμάχια. 23 κομμάτια μοτίφ. Το κομμάτι αυτό εδώ είναι και αυτό 22 εκατοστά, το οποίο είναι αυτό που μου αρκεί για να αφήσω άνοιγμα για το μανίκι μου. Οι ενώσεις με αυτόν τον τρόπο είναι πανεύκολες. Αφού λοιπόν πλέξουμε τα 23 τεμάχια, τα 23 μοτίφ που θα σας δείξω, τα στρώνουμε μπροστά μας με αυτόν τον τρόπο και αρχίζουμε και τα ενώνουμε. Εγώ τα ενώνω από την ανάποδη πλευρά με άριχτο, πιάνοντας μόνο τις δύο θηλιές, θα σας το δείξω. Οπότε όταν το γυρνάμε από την καλή πλευρά, είναι πιο λίγο στις ενώσεις. Ενώνοντας λοιπόν όλα αυτά τα κομμάτια έτσι ακριβώς όπως τα έχουμε μπροστά μας, όταν την κλείσουμε τη ζακέτα μας, όταν τη διπλώσουμε, θα είναι έτσι. Εδώ είναι το κενό, το άνοιγμα μπροστά και όλο το υπόλοιπο είναι το σώμα της ζακέτας. Αφού λοιπόν τελειώσουμε με όλα τα τεμάχια και τα ενώσουμε και τα διπλώσουμε, μετά θα κάνουμε μαζί τις μανσέτες και την πατηλέτα γύρω γύρω και το λάστιχο από κάτω για να μακρύνει η ζακέτα μας, να μην είναι εντελώς τετράγωνη. Επιλέγοντας λοιπόν να κάνω ένα μοτίφ 22x22 cm, είναι οι διαστάσεις που με βολεύουν εμένα στο να βγει φαρδιά. Σε περίπτωση που το θέλετε μικρότερο, θα πρέπει να πλέξετε με μικρότερο βελονάκι, γνωρίζοντας ότι θα γίνει λίγο πιο σφιχτό το μοτίφ σας. Εάν θέλετε μεγαλύτερο μοτίφ, ώστε να αφήσετε 25 εκατοστά ας πούμε, προσθέτουμε άλλη μία σειρά σε αυτό το μοτίφ. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο, μετά το πρώτο μοτίφ όλα τα κάνουμε στα τυφλά, είναι πολύ εύκολο να το θυμάσαι το σχέδιο αυτό, είναι πολύ απλό
και το προσαρμόζουμε λοιπόν στο μέγεθος που θέλουμε εμείς. Ξέροντας λοιπόν, γνωρίζοντας λοιπόν τι σκέφτηκα για να κάνω αυτά τα εκατοστά, εσείς μετράτε το δικό σας αν θέλετε περισσότερα και κάνετε άλλη μια σειρά στο μοτίφ. Πάμε να δούμε πώς πλέκεται αυτό το μοτίφ. Πάμε να δούμε πώς πλέκεται το μοτίφ. Έχω πάρει ένα πολύ απλό βομβακερό νήμα. 100 γραμμάρια μας δίνει 160 μέτρα, συστήνει βελονάκι 6,5 με 7 και πήρα το βελονάκι νούμερο 7. Ανάλογα λοιπόν το νήμα που θα επιλέξετε, θα το πλέξετε με το μεγαλύτερο βελονάκι που συστήνει για να μας βγει αφράτο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το μαγικό κύκλο. Μπλέκω το νήμα στα δαχτυλά μου με αυτόν τον τρόπο, παίρνω από κάτω το νήμα το μακρύ, την ουρά που θα μπλέκω, την περνάω από κάτω, στρίβω και δημιουργώ μια θηλιά. Πάμε άλλη μια φορά. Στρίβω το νήμα γύρω-γύρω, πιάνω κάτω από το στρογγυλό το νήμα που θα μπλέκω, κάνω μια στροφή, παίρνω νήμα και κάνω μια θηλιά. Το βγάζω τα δαχτυλά μου και έχω δημιουργήσει το μαγικό κύκλο. Κάνω ένα ποδαράκι από τρεις αλυσίδες, παίρνω νήμα και μέσα στο μαγικό μου κύκλο συνεχίζω να κάνω ποδαράκια. Συνολικά 16 ποδαράκια θα κάνω. Έκανα 16 ποδαράκια, ξεμπερδεύω την ουρά μου και τραβάω και σφίγγω πολύ καλά να κλείσει εντελώς ο μαγικός μου κύκλος. Και αφού τον έχω κλείσει καλά, πάω και μπαίνω στο τρίτο, στην τρίτη αλυσίδα που έκανα στο ποδαράκι και εγώ το μαγικό μου, την ουρά από το μαγικό κύκλο την πλέκω μαζί για να τη στερεώσω και να μην μου χαλαρώσει στην πορεία. Μία αλυσίδα στον αέρα, παίρνω νήμα και μπαίνω στον ίδιο πόντο κάνοντας το πρώτο μου ποδαράκι. Άλλο ένα ποδαράκι ακριβώς στον ίδιο πόντο. Και από εδώ και πέρα σε όλα τα ποδαράκια μου κάνω από 2 ποδαράκια. Στο τέλος του κύκλου θα πρέπει να έχω 16 και 16, 32 ποδαράκια. Μπαίνω στο επόμενο και κάνω 2 ποδαράκια. Αυξήσεις λοιπόν σε όλη τη σειρά και συνεχίζω έτσι μέχρι να έχω 36 ποδαράκια στο τέλος της σειράς μου. Κλείνω με βουβό στην αλυσίδα που είχα κάνει στον αέρα, μία αλυσίδα στον αέρα και ένα άριχτο στον ίδιο πόντο αυτό. Εδώ τώρα να σας πω ότι χάθηκε ένα κομμάτι από το βίντεο, δεν το ξαναγύρισα όμως γιατί δεν υπάρχει λόγος, ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Η σειρά που θα σας δείξω τώρα επαναλαμβάνεται στην 7η σειρά. Κάνουμε λοιπόν μετά την σειρά με τα 32 ποδαράκια, τη σειρά που θα δείτε τώρα με τις 3 αλυσίδες στον αέρα. Η επόμενη σειρά θα είναι 3 ποδαράκια μέσα σε κάθε κενό που έχουμε δημιουργήσει και η έκτη σειρά ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε ποδαράκι. Δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο, γι' αυτό δεν ξαναγύρισα το βίντεο. 2 σειρές λείπουνε που είναι απλά ποδαράκια. Στη μία σειρά 3 ποδαράκια σε κάθε κενό, στην επόμενη ένα ποδαράκι σε κάθε ποδαράκι. Και η 7η σειρά είναι αυτή που θα δείτε μόλις τώρα. Που είναι και η 4η κανονικά. Να, αυτή η σειρά επαναλαμβάνεται, που δημιουργεί τις τρυπούλες. Και μετά οι 2 επόμενες σειρές είναι αυτές που σας είπα με γραπτές οδηγίες. Πάμε λοιπόν, η 7η σειρά, 3 αλυσίδες, αφήνω ένα κενό και στον επόμενο πόντο κάνω ένα άριχτο. 3 αλυσίδες στον αέρα, αφήνω ένα πόντο κενό, στον επόμενο πόντο κάνω ένα άριχτο. 3 αλυσίδες στον αέρα, αφήνω ένα κενό, στον επόμενο πόντο ένα άριχτο. Αυτό επαναλαμβάνω και στη σειρά που δεν φαίνεται στο βίντεο και σε αυτή την 7η. Έφτασα στο τέλος, πρέπει να έχω ένα ποδαράκι υπόλοιπο, κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα και πάω και κλείνω με βουβό εκεί που ξεκίνησα. Άλλο ένα βουβό μέσα στο κενό, αλυσίδα στον αέρα και πάμε να κάνουμε την τελευταία μας σειρά, την 8η, που είναι και αυτή που ολοκληρώνω το τετράγωνο μου. Εδώ θα τετραγωνίσουμε λοιπόν τον κύκλο. Κάνω 2 άριχτα μέσα στο κενό, πάω στο επόμενο κενό και κάνω 2 άριχτα,
δύο κενά από δύο άρρηκτα. Πάμε. Στο επόμενο κενό κάνω τρία ποδαράκια. Στο επόμενο κενό θα κάνω μακρύ ποδαράκι. Παίρνω κανονικά το νήμα μου για να μπω στο επόμενο κενό. Βγαίνω όμως μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Ξανά. Μία φορά από μία θηλιά, δύο θηλιές μαζί, δύο θηλιές μαζί. Δύο αλυσίδες στον αέρα και ξανά ένα τέτοιο ποδαράκι μακρύ. Μπαίνω, βγαίνω μία φορά από μία θηλιά, δύο θηλιές, δύο θηλιές. Δύο αλυσίδες στον αέρα και επαναλαμβάνω με άλλα δύο ποδαράκια. Μακριά ποδαράκια. Βγαίνω μία φορά, βγαίνω άλλη μία και άλλη μία. Έχω δημιουργήσει τη γωνία μου από δύο μακριά ποδαράκια, δύο αλυσίδες στον αέρα, ένα μακρύ ποδαράκι, δύο αλυσίδες στον αέρα, δύο μακριά ποδαράκια. Συνεχίζω πάλι με τρία ποδαράκια κανονικά στο επόμενο κενό. Να τη γωνία. Όλες οι γωνίες μου έτσι είναι. Δεξιά και αριστερά από τρία ποδαράκια και στη μέση τα μακριά μου ποδαράκια. Πάμε. Στο επόμενο κενό, δύο άρρηχτα. Δύο άρρηχτα. Στο επόμενο. Δύο άρρηχτα στο επόμενο. Για άλλη μια φορά. Δηλαδή μετά τη γωνία, στα τρία επόμενα κενά κάνω από δύο άρρηχτα. Ξανά είμαι στο σημείο που θα δημιουργήσω γωνία. Δεξιά από τη γωνία, τρία ποδαράκια κανονικά. Στο επόμενο κενό κάνουμε τη γωνία όπως σας έδειξα, με τα μακριά ποδαράκια. Όλα σε ένα κενό αυτά. Τελειώνω με τη γωνία σε ένα κενό και πάω στο επόμενο κενό, αριστερά και κάνω τα τρία απλά ποδαράκια. Έκανα και τη δεύτερη γωνία μου. Τι έχω τώρα, στα επόμενα τρία κενά, από δύο άρρηχτα στο καθένα. Πάμε για την επόμενη γωνία. Τρία ποδαράκια στο επόμενο κενό. Στο επόμενο κενό θα δημιουργήσω τη γωνία με τα ψηλά ποδαράκια. Έχω κάνει μία, δύο, πάω για την τρίτη γωνία, θα κάνω και την τέταρτη και είναι έτοιμο το μοτίφ. Έχω κάνει και την τέταρτη γωνία και για να είμαι σωστή πρέπει να μου έχει μείνει ένα κενό που θα κάνω τα δύο άρρηχτα που χρωστάω. Γιατί ξεκινώντας το τετραγώνισμα ξεκινήσαμε με δύο κενά από δύο άρρηχτα. Άρα χρωστάω άλλο ένα. Κλείνω με βουβό και έχω τελειώσει. Τόσο απλό είναι το μοτίφ. Μετά τη δεύτερη φορά δεν θα κοιτάτε καν σχέδιο, θα το θυμόσαστε απ' έξω. Ο σκοπός μου ήταν να κάνω ένα μοτίφ εύκολο βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, χωρίς να κοιτάω σχέδιο. Να το! Κάνοντας λοιπόν όλα τα μοτίφ που χρειάζεται, θα πρέπει να τα ενώσουμε. Έχω αφήσει τα τέσσερα τελευταία που αφορούν το μανίκι μου, για να σας δείξω πώς κάνω εγώ την ένωση. Τα γυρνάω την ανάποδη πλευρά και πιάνοντας τα καλή με καλή, να φιληθεί η καλή με την καλή πλευρά, θα τα ενώσω από την ανάποδη, όπως σας είπα, με το βελονάκι μου και με άρρηχτα. Θα πάρω το νήμα μου, θα κάνω μία θηλιά και θα βάλω το βελονάκι μου, τα μοτίφ μου, οι πλευρές των μοτίφ είναι ακριβώς ίδιες, οπότε στο κεντρικό πόντο της γωνίας μπαίνω μέσα. Μπαίνω και στο κεντρικό πόντο του άλλου μοτίφ και ξεκινάω να ενώνω. Με ένα άρρηχτο. Από εδώ και πέρα, πόντο-πόντο, γιατί τα μοτίφ μου έχουν ακριβώς τους ίδιους πόντους, θα πιάνω τον εξωτερικό πόντο από το ένα μοτίφ με τον εξωτερικό πόντο από το άλλο μοτίφ, την εξωτερική θηλιά καλύτερα, από το κάθε μοτίφ και θα ενώνω με άρρηχτο. Πιάνω τη θηλιά που είναι προς τη δική μου πλευρά, μόνο τη μία θηλιά
και τη θηλιά που είναι μακριά μου και ενώνω με άριχτα. Πόντο-πόντο, για να ενώνω τους ίδιους πόντους και από τα δύο μοτίφ. Προσέχω λοιπόν να πιάνω τον ίδιο πόντο από το κάθε μοτίφ, για να μου ενωθεί όλο ίσια. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow bride met your daddy and they made you. I have only one thing to do, and that's be the way that I am, and then sink back into the ocean. Φτάνω στο τέλος, είμαι στις δύο αλυσίδες που κάνει στον αέρα, ανάμεσα στα μακριά ποδαράκια, τις ενώνω, αλυσίδα με αλυσίδα, και ο τελευταίος μου πόντος είναι ο γωνιακός, που πιάνω όλο μαζί τον πόντο όμως, και στο ξεκίνημα και στο τελείωμα, γιατί αν πιάσω μόνο τις εξωτερικές θηλιές κάνει τρύπα, κάνει κενό. Πιάνω λοιπόν όλο τον πόντο. Ο λόγος λοιπόν που πιάνω μόνο τις εξωτερικές θηλιές είναι γιατί θέλω αυτό το αποτέλεσμα. Είναι από την εσωτερική, από την πλευρά, από την εξωτερική πλευρά της ζακέτας, από την καλή πλευρά δηλαδή, μια πολύ λία ένωση. Συνεχίζω, παίρνω τα επόμενα μοτίφ, καλή με καλή θα φιληθεί και συνεχίζω κατευθείαν από τους μεγάλους γωνιακούς πόντους. Με τον ίδιο τρόπο που ένωσα τα δύο πρώτα μοτίφ, συνεχίζω χωρίς να κόψω το νήμα μου, ενώνοντας όλα τα μοτίφ. Ενώνοντάς τα, βάση του αρχικού προσχέδιου που σας έδειξα με τα τετραγωνάκια. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ένωσα όλη την πλάτη, ένωσα τα δύο μπροστινά, τα ένωσα με την πλάτη και μετά ένωσα χωριστά τα μανίκια. Τα τέσσερα μοτίφ που δημιουργούν το μανίκι, τα ένωσα τετράδα-τετράδα και μετά πήγα και τα κόλλησα πάνω στη ζακέτα μου. Συνεχίζω λοιπόν και στην επόμενη διάδα. Αφού φτάσω στο τέλος, θα κόψω το νήμα μου. Δείτε, η ένωση είναι λία και επίπεδη. Με τον ίδιο τρόπο, γυρνάω πάλι από την ανάποδη. Πάμε να ενώσουμε και αυτή την πλευρά. Πάλι θα φιληθεί καλή με καλή. Και ξεκινάω κάνοντας ακριβώς το ίδιο. Βάζω καινούριο νήμα και με άριχτα ενώνω πέρα ως πέρα, πιάνοντας τις θηλιές που σας έδειξα. Όταν φτάσω στη μέση που υπάρχει ήδη ένωση, απλά την περνάω από πάνω χαλαρά, χωρίς να τραβάω το νήμα μου και πάω στον επόμενο πόντο και κάνω το άριχτό μου, αφήνοντας πολύ χαλαρή αυτή τη θηλιά για να μην τραβήξει. Και συνεχίζω κανονικά. Φτάνοντας και εδώ στο τέλος, κόβω το νήμα και είμαι έτοιμη. Έχω ενώσει τα τέσσερα μοτίφ που αφορούν το μανίκι μου. Επειδή όλες τις ουρές εγώ όταν τις συναντάω τις πλέκω μέσα, δεν χρειάζεται να στερεώσω κάτι άλλο και όποιες ουρές είναι πλεγμένες, κόβω απλά το νήμα που έχει περισσέψει.
Καθαρίζω λοιπόν το πλεκτό μου και είμαι έτοιμη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας πω το εξής. Το πλεκτό μας θέλει τέντωμα. Οι ενώσεις πάντα τραβάνε. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι. Ή θα το βάλετε πάνω στη σιδερόστρα σας και με καρφίτσες θα πιάσετε τις άκρες ώστε να το τεντώσετε εδώ στη μέση και στην άκρη ώστε να τεντώσει και το ατμίζετε χωρίς να ακουμπήσετε το σίδερο επάνω, ρίχνετε ατμό ή αν έχετε τα φελιζόλ που κάνουμε blocking, το λεγόμενο blocking, το πιάνετε με καρφίτσες γύρω γύρω και το ψεκάζετε. Εγώ έκανα blocking σε αυτή τη ζακέτα, βάζω σε ένα μπουκάλι σπρέι νερό με μαλακτικό, στερεώνω πάνω σε κομμάτια που έχω πάρει από το τζάμπο που συναμολογούνται και παίζουν τα παιδιά κάτω στο πάτωμα, αυτά έχω πάρει εγώ. Το πιάνω λοιπόν με καρφίτσες και το ψεκάζω με σπρέι που έχω βάλει και μαλακτικό, το αφήνω και στεγνώνει με φυσικό τρόπο και είναι όλα ίσια και λία. Ενώνουμε λοιπόν όλη τη ζακέτα με τον τρόπο που σας έδειξα και έπειτα ενώνουμε και κάτω από τα χέρια και τα πλαϊνά μας. Έχω ενώσει όλη μου τη ζακέτα, να όμως μου, το μανίκι μου, την έχω συναμολογήσει. Αυτό που μου έμεινε είναι να κάνω λάστιχο γύρω γύρω, η πατηλέτα, λάστιχο στα μανίκια μου και λάστιχο κάτω στο τελείωμα της ζακέτας. Εφόσον έχουμε πλέξει μοτίφ, είναι ένα μεγάλο μανίκι, δεν έχει μειώσεις, είναι φαρδί, άρα εμείς πρέπει να το στενέψουμε. Έχω κάνει ήδη το ένα μανίκι και βλέπετε πόσο έχω κλείσει το άνοιγμα και θα σας πω αμέσως τι έκανα. Πήρα μόνο για τα μανίκια βελονάκι νούμερο 5, μικρότερο δηλαδή, ενώ έπλεκα με 7 πήρα το 5. Μόνο για τα δύο μανίκια, σας το τονίζω, όχι για τα υπόλοιπα λάστιχα. Και πήρα το μανίκι μου, μπήκα στη μία ένωση, ένωσα νήμα και θα ξεκινήσω να κάνω γύρω γύρω μία σειρά με άριχτα, κάνοντας όμως μειώσεις. Όλους τους πόντους θα τους πλέκω 2-2, δύο άριχτα μαζί. Κάνω το πρώτο μου άριχτο και από εδώ και πέρα όλους τους πόντους που βρίσκω μπροστά μου κλείνω δύο άριχτα μαζί. Αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό το μανίκι θα μειωθεί στη μέση η πόντη. Άριχτο, άριχτο, τα κλείνω μαζί. Μπαίνω για άριχτο, δεν ολοκληρώνω, μπαίνω στο επόμενο, τα κλείνω μαζί. Μειώσεις με άριχτα λοιπόν. Κάθε δύο πόντους τους κλείνω μαζί. Πλέκοντας λοιπόν όλη μου τη σειρά γύρω γύρω με τις μειώσεις αυτές, μειώνοντας τους αρχικούς πόντους στο μισό, τώρα ξεκινάω να κάνω το λάστιχό μου. Με το ίδιο βελονάκι, το μικρότερο βελονάκι, θα κάνω τον πρώτο μου πόντο, το πρώτο μου ποδαράκι και από εδώ και πέρα θα πλέκω λάστιχο 1-1. Τον επόμενο πόντο τον τραβάω μπροστά. Τον επόμενο πόντο θα τον τραβήξω πίσω, κάνοντας ένα ποδαράκι. Ο επόμενος πόντος τον φέρνω μπροστά, τραβώντας τον μπροστά και κάνοντας ένα ποδαράκι. Πλέξει λάστιχο λοιπόν, ένας πόντος μπροστά, ένας πόντος πίσω και συνεχίζω όλες μου τις σειρές πλέκοντας τους πόντους όπως τους βρίσκω. Ο πόντος που θα είναι μπροστά θα τον πλέκω μπροστά. Το πόντο που θα έχω σπρώξει πίσω συνεχίζω να τον σπρώχνω πίσω. Για όσες σειρές σας ικανοποιούν, σας αρέσουν για τη μανσέτα σας, πλέξτε λάστιχο. Και αφού ολοκλήρωσα, εγώ έκανα γύρω στις 8 σειρές με λάστιχο. Φαίνεται πολύ στενό, όμως επίτηδες το έκανα αυτό και μείωσα τόσο πολύ τους πόντους, γιατί το μανίκι, βάλε βγάλε, είναι το πρώτο κομμάτι που ξεχυλώνει σε ένα ρούχο. Οπότε προτιμώ να το κάνω πιο στενό, έτσι ώστε με τη χρήση
να έχει ένα περιθώριο να έρθει στο πιο κανονικό του μέγεθος. Μία χαρά μπαίνει και έτσι και να τη μανσέτα μου. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν, λάστιχο 1-1, αλλά με κανονικό βελονάκι πια και χωρίς μείωση πόντων, έκανα στο κάτω μέρος της ζακέτας μου και θα κάνω και στην πατηλέτα. Περίπου τις ίδιες σειρές έκανα και κάτω. Να το κάτω μέρος με το λάστιχο, με το βελονάκι νούμερο 7 και τώρα θα κάνω και περιμετρικά. Θα φτάσω επάνω στο λαιμό, θα γυρίσω, θα κατέβω μέχρι κάτω και θα κάνω λίγες σειρές πατηλέτα λάστιχο. Δεν έχω κάτι να σας δείξω, το ίδιο λάστιχο που σας έδειξα στο μανίκι είναι, δεν υπάρχει λόγος να σας κουράζω. Θα σηκώσω τους πόντους οριζόντια, θα κάνω το λάστιχο και θα σας τη δείξω έτοιμη. Αυτή ήταν λοιπόν, μη μου πείτε ότι δεν ήταν εύκολη ζακέτα, ένα πανεύκολο μοτίφ από 8 σειρές με μεγάλο βελονάκι, αφρά τη ζακέτα, αφρά τα όμορφα μοτίφ, καθημερινή και ευκολοφόρετη, είναι η ζακέτα για το φετινό μου χειμώνα. Ελπίζω να σας άρεσε φίλες μου, εάν σας άρεσε μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο, κάντε μου ένα σχόλιο, έστω και αν κάτι δεν σας άρεσε, να δω τι είναι αυτό που θέλετε να διορθώσω, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου, τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.